Μεταφέρω τώρα την ροή του προγράμματος στον συμπρόεδρό μου, τον κύριο Παύλο Σαρόφ, αντιπρόεδρο στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά, για να συνεχίσει τη ροή. Κύριε Παύλο, έχει το λόγο. Ναι. Καλημέρα και από εμένα. Είναι μεγάλη μου η χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτήν την διαδικτυακή ημερίδα, και είναι ιδιαίτερη χαρά το ότι βλέπω και τους δύο ιατρικούς συλλόγους, τους αγαπημένους μου, να είμαστε μαζί. Ο επόμενος, ο οποίος θα μας δώσει έναν χαιρετισμό, είναι ο Νίκος ο Πλατανησιώτης, με τον οποίον χρόνια τώρα συνεργαζόμαστε στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά. Νίκο μου. Την καλημέρα μου. Να δώσω σας συγχαρητήρια για αυτή την σημαντική, πολύ σημαντική εκδήλωση σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι δύο ιστορικοί σύλλογοι της Αττικής, που ουσιαστικά εκπροσωπούν και σχεδόν το 50% του ιατρικού δυναμικού της χώρας, προχωράνε χέρι-χέρι, και από αυτές τις συνεργασίες, τόσο στο επιστημονικό επίπεδο αλλά και σε όλα τα άλλα τα επίπεδα, μόνο καλά πράγματα μπορούν να βγουν τόσο για τους συναδέλφους όσο και για τη χώρα. Η σημερινή εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια νέα ασθένεια. Συνεχώς έχουμε καινούργια πράγματα, συνεχώς αλλάζουν τα πρωτόκολλα, οπότε πρέπει να υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση για το τι καινούργιο υπάρχει. Ας μην ξεχνάμε ότι από τις 3.500 σχεδόν καθημερινά νέα κρούσματα που βρίσκουμε μέσω του ΕΔΙ και πολύ περισσότερα πραγματικά, η πρώτη αντιμετώπιση είναι από τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας υγείας. Εκεί λοιπόν είναι ο κυματοθράφτης για τα δημόσια νοσοκομεία, είναι ο κυματοθράφτης για τη δευτεροβάθμια υγεία, και κακά τα ψέματα η εμπειρία τόσο η δικιά μου όσο και οι συζητήσεις που έχω με τους συναδέλφους είναι ότι πάνε πάρα πάρα πολύ καλά. Οπότε με τη σημερινή ενημέρωση θα δούμε τι καινούργιο υπάρχει ώστε να πάμε ακόμα καλύτερα. Την καλημέρα μου και συγχαρητήρια σε όλους για αυτήν την εξαιρετική εκδήλωση.